Άρα λοιπόν και από εμένα, εδώ δίπλα από τους πάκους των δύο ομάδων, να πούμε αρχικά Δημήτρη για τις απουσίες. Για τον ύφεστο δεν υπάρχει ο Μπρέζελτον, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου, θα μείνει για αρκετό διάστημα έξω. Και μάλιστα με αφορμή αυτό το τραυματισμό, ο ύφεστος έχει βγει στην αγορά για να πάρει παίκτη. Θα δούμε, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί αυτός ο οποίος θα είναι ο εκλεκτός. Θα δούμε στη συνέχεια, στις επόμενες ημέρες, τι ακριβώς θα συμβεί. Εκτός και ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, ο οποίος δέχτηκε μια γωνιά στον αγώνα με τον Άρη. Στην μύτη δημιουργήθηκε ένα απόστημα και έχει πρόβλημα στο αναπνευστικό, γι' αυτό και δεν αγωνίζεται σήμερα. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός ήρθε στην Λίμνο χωρίς τον Στεφάν Λάσμε για λόγους τακτικής, τον Ματ Λοτζέσκι για λόγους ξεκούρασης. Η ομάδα φτάνει στο σημείο να αγωνίζεται μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και σε λίγες μέρες και με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι θα γίνει επέκταση του κλειστού. Κάρφωμα από τον Κίστα από την backdoor πάσα, ναι. Θα γίνει κλειστού από την πλευρά που σήμερα βρίσκονται οι κάμερες. 0-2 Καλάθης, το φάουλ από τον Φρεϊμάνης. Με τα αριστερό χέρι οι διαιτές σωστά αφήνουν να συνεχίσει το παιχνίδι. Κιλ Πάτρικ, Μητογλου, Καλάθης με τον Σμιθ. Καλάθης η πάσα. Δύο πάσες Κιλ Πάτρικ από τη γωνία, σουτάρει ευστοχή. Ο Κιλ Πάτρικ συνεχίζει αυτό που άφησε στην Κίμη. Παπέδρου. Η επαναφορά για τον Καλάθη. Καλάθης μέσα το σου τριών πόντων. Αλλά λέει στήμος στο επίπεδο. Για τον Παπά είναι, θα σας πει ότι είναι φοβερό σου φέρ. Καλάθης ψηλά στον Παπά Γιάννη που καρφώνει δυνατά εμφατικά. Και αυτή τη στιγμή παίζουν. Μοιραίας Παναθηναϊκός. Ο Γόντικας πάνω στον Παπά Γιάννη. Το περνάει εξαιρετικά ο Παπαγιάννης, το κοντινό Χούξαντ με το δεξί. Μούρτος. Φρεϊμάνης, στημένο το σουτ, άστοχο το spot-up από τον Σμιθ. Μαζεύονται στον Τόμας, που έχει 4 ριμπάμπ στο παιχνίδι. Και εδώ ο Παπάς, πολύ δύσκολη προσπάθεια, μαρκαρισμένος. Παίρνει το κεντρικό και πλέον περιποίητημη για τον νησί που μπήκε στο αθλητικό χάρτη. Παπάς, με τη μία στον καλάθι, καταπληκτικά η πάσα. Στον Γκίστ γίνεται μέχρι στιγμής. Έχει βγάλει δύο εξαιρετικές πάσες. Εδώ η ασίστ πάντως χρόνια στον Καλάθη. Εδώ στη γωνία ο Μανολόπουλος για τον Μούρτο. Ωραία κίνηση, μετράει τον Καλάθη. Και θα πάμε στο Γιαννάτα, αφού πούμε νωρίτερα ότι πέρα θέστη. Δεν ήταν όμως ποτέ προπονητής του Σωτήρη Μανολόπουλου, που βρέθηκε εκείνη τετραετία ο προπονητής του Μούρτος. Με ρεφλέξ και υψηλό άλμα. Κατοχή πάντα για τον πρώην αρχαιό του Άρη. Εκπληκτικά στο Φρεϊμάνης καλαθιεφάλ. Μεγάλη φάση που ξεκίνησε. Παπάς στα 6-26 για το ημίχρονο, 15-26. Δεκαβίτσιους πατώντας τη γραμμή, σουτάρει μέσα. Δίποντο σωστά. Λιουκ Σκάιουόκερ, του πολέμου των άστρων, όπως το ονομάζει ο Ρικ Πιτίνο. Δείχνει τη συμπάθειά του, που δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φρεϊμάνης, δύο πάσες προς το καλάθι, απέναντι στον Βιούκα. Και πάλι μέσα ο Φρεϊμάνης. Έχει μονοψήφιο αριθμό. Ντεσόν Τόμας αλλάζει χέρι, καταπληκτική φάση. Έχει χαμηλά 4,4 πόντους. Σμιθ. Είναι πολύ κινητικός, πολύ γρήγορος. Ο πρώην Κάρντιναλ. Προς το καλάθι, ωραία φάση. Κυρίνο. Δεν του αρέσει καθόλου. Ένας παίκτης να διαβολίζει ολόκληρη την άμυνα. Χαμηλά ο Μητόγλου με τον Wiggins. Στο αριστερό το hook. Μέσα. Κλέβει ο Βουγιούκας το πορτοφόλι του Evans. Παπάς σταματάει. Βουγιούκας. Κιλ Πάτρικ. Θα πάει ένας εντελώς. Δεν έχει πάει σε πολλά σήμερα. Αν και η άμυνα του ηφαίστου δεν του δίνει πολλά δικαιώματα. Παπάς από μακριά για τρεις. Μέσα. 19-36. Καλός Μούρτος. Έξω στο Σμιθ. Η κίνηση. Γόντικας, δύσκολη φάση μέσα. 25-38 απέναντι στον Παναθηναϊκό, από τον οποίο πέρασε για λίγο ο Γόντικας. Από τον Γκίστ, νομίζω είχε πολλά deflection αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα φάνηκε στον Γκίστ με το ένα χέρι στον Παπαπέτρου. Ωραία φάση για τον Έλληνα διεθνή και η ταχύτατη. Evans, Wiggins χάνουν την μπάλα, κλέψιμο. Κιλ Πάτρικ, Καλάθης. Ωραία το show για τον Παναθηναϊκό. Κάπου χτύπησε ο Καλάθης. Καλάθης. 71% για τον ύφεστο, 91% για τον Παναθηναϊκό. Σχολές. Παπαπέτρου.
Κιλ Πάτρικ. Παπαπέτρο από μακριά μαρκάρι στο σουτάρι μέσα. 30-50 εναντίον ενός, έτσι. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ υπάρχουν οι βοήθειες κλπ. Εδώ πολύ ωραία, αλλάζει χέρι. Προστατεύει την μπάλα με το σώμα. Το παιχνίδι σήμερα. Ο Σμιθ που έχει 11,4 ήδη ουσιαστικά έχει φτάσει στο μεσονόρο του. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. 5-40 για το δεκάλεπτο. Και εδώ ο Εβας κλέβει για να πάει στο τριπλάκι κάθε με τα δύο χέρια. 30. Εδώ 4-52. Το 4-0. Εδώ αντιφορά ο πορτοφολάς είναι ο Evans. Ο Βιτίνο θέλησε να δώσει θέσεις και κυρίως να περάσει μπάλα στο Παπαγιάννη. Αυτό που ακριβώς συμβαίνει τώρα. Ωραία κίνηση. Spin move από τον Ντεσον Τόμας. Καταλήγει από καραμπόλα στον Γκάτσερ Σμιθ. Εκπληκτικά στον Evans. Σας είπα, είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά πρέπει να κάνει κάτι με τις βολές. Θα μου πείτε εδώ θρύλι του μπάσκετ. Και δεν μπορούσανε. Το κοστό 8 για τον Βουγιούκα, το 4ο αμυντικό. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. Βουγιούκας έξω, παπαστημένος, σουτάρει μέσα. 45-63. Λάθος. Παπάς κλέβει και πάλι. Αντετοκούμπο καρφώνει με τα δύο. Εύκολα. Θα μπορούσε, δείχνει τον παπά. Μούρτος. Τρεις περιφερειακοί και για την Λίμνο. Ο Γκάτσερ είναι ο τρίτος. Φρεμάνης. Μούρτος, σταυρωτές με ψηλό αντίπαλο. Έξω για τον Γκάτσερ. Σταμάτης. Στα τρία δευτερόλεπτα. Φρεμάνης με κοντό αντίπαλο. Απεγκλωβίζεται, σουτάρει μέσα. Στην εκπνοή. Νεκαβίτσιους. Κατά η μπάλα. Ο Γιούκας καρφώνει μέσα στην κυκλοφορία. Είπαμε, σας τα είπαμε εμείς, υπάρχει διαφορά ύψους εκεί. Υψομετρικά δεν βγαίνει. Εδώ ο Γιούκας καρφώνει και πάλι. Ο Mighty Mouse Παναθηναϊκού στον Βουγιούκα. Μούρτος. Παναλόπουλος. Γκότσερ προλαβαίνει το μαρκάρισμα του Βουγιούκα. Καλάθι και φάουλ. Πιθανότητα τριπόντου. Έντονο. 11 πόντους όσο και ο Φρεμάνης. 12 ο Έβανση, πρώτο σκόρο για τη Λίμνου. Λεκαβίτσιους. Ο ψηλός δεν βγαίνει. Αστοχή όμως. Τόμας. Έκτο rebound με το Μανολόπουλο. Δεν έχει πρόβλημα και φτωχή. Έκτησε ο Κιλπάτρικ. 5-50 από Παπαμέτρου. Χαμηλά. Τόμας. Αριστερό hook. Εύκολα, όμορφα και αποτελεσματικά. 54-73. Σμιθ χάνει την μπάλα κλέψιμο. Είναι ο Κιλπάτρικ με Μανολόπουλο. Είδατε πώς τον σπρώχνει. Είναι τόσα κιλά λιγότερος. Ένα παίκτη που είναι 13 πόντους ψηλότερος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ξαναδούμε κάποια στιγμή. Και τον προλαβαίνει. 2-19. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τόμας. Γωνία. Το σουτ είναι μέσα. Από τον Θανάση. Φωλικά από τον κόσμο. Λεκαβίτσιους. Τόμας. Την μπάλα μέσα. Στα 2-84. Καθώς οδεύουμε πια για το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Παιχνίδι. Όχι από πλευράς συναρπαστικότητας το οποίο θα κερδίσει. Αλλά είχαμε στιγμές θεάματος. Σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Εδώ είναι ο Μανολόπουλος με τον Ρικ Πιτίνο. Εδώ, όχι τα ίδια χρόνια, αλλά δεν υπήρξαν, αλλά βρέθηκαν στο ίδιο κολέγιο, στο Boston University, αλλά σε άλλες χρονιές, ως παίκτης ο Μανολόπουλος και ο προπονητής Πιτίνο.